Συνάντηση με τους δήμαρχους της Κορινθίας είχε χθες ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου και συζήτησαν το θέμα της τοποθέτησης του δεματοποιητή στο νομό. Τελική απόφαση δεν πάρθηκε, καθώς οι εκπρόσωποι του νομού προσήλθαν χωρίς κοινή πρόταση. Τώρα αυτό που απομένει είναι να μελετηθούν από τον Γενικό Γραμματέα όλες οι παράμετροι, προκειμένου να καταλήξει σε μια απόφαση, την οποία, όπως δηλώνουν οι δήμαρχοι της Κορινθίας, θα κάνουν αποδεκτή. Είναι σημαντικό καταρχήν ότι όλοι οι δήμαρχοι της Ανατολικής Κορινθίας βρέθηκαν στην περιφέρεια. Θεωρώ ότι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είναι άνθρωπος με σθένος και θα πάρει τη σωστή απόφαση, γιατί είμαστε στο κέανα, το γνωρίζουμε όλοι. Έπρεπε αυτό να είχε γίνει πολύ καιρό πριν. Από εκεί και πέρα είναι και προς τιμή των δημάρχων ότι εμπιστεύονται την λύση που θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αλλά από ό,τι και εγώ συζήτησα μετά τη σύσκεψή μας, έχει σκοπό στο άμεσο χρονικό διάστημα να προχωρήσει προς τη λύση του δηματοποιητή για να λυθεί αυτό το σημαντικό θέμα, το θέμα των σκουπιδιών, το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, για το οποίο είμαστε και υπόλογοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, λόγω του ότι δεν αναλαμβάνουν τα απόφαση. Θεωρώ ότι όποια περιοχή της Κορινθίας ή της Ανατολικής Κορινθίας συγκεκριμένα, να πω, επιλεγεί, ότι θα γίνουν αυτές οι σωστές κινήσεις που να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ώστε να προχωρήσουμε επιτέλους ένα από τα χρονίζοντα προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν και το νομό μας να διευθετηθεί. Όποια απόφαση και αν πάρθει, θα πρέπει να τη σεβαστούν όλοι οι δήμαρχοι, εφόσον λέει ότι κατάφερε να συμφωνήσουν μέχρι τώρα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δήλωσαν και οι ίδιοι. Και εφόσον λέει εξουσιοδότησαν, εσείς χρησιμοποιήσατε αυτή την έκφραση, εξουσιοδότησαν τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σημαίνει ότι συμφωνούν με την απόφασή τους. Ναι, μην πάμε σε αυτό που ισχύει πάντοτε, ναι, να έχουμε τον κάδο των σκουπιδιών πολύ κοντά στο σπίτι μας, αλλά μην είναι έξω από το σπίτι μας, να είναι στο δίπλα. Κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση, άμεσα θεωρώ. Νομίζω ότι χθες έγινε μια πάρα πολύ καλή κουβέντα με τον Περιφερειάρχη. Οι δήμαρχοι έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κολλησιεργία ό,τι αφορά το δηματοποιητή. Ο δηματοποιητής είναι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή για να λύσουμε το πρόβλημα προσωρινά των σκουπιδιών και το πρόστιμο το οποίο είναι πρώτων πυλών. Πρέπει να κλείσουν οι παράνομες χωματερές και πρέπει πρώτα να βρούμε το χώρο. Έγινε μια συζήτηση χθες στην Περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης εξωτήθηκε, να το πω έτσι, από όλους τους δημάρχους να εξετάσει όλες τις θέσεις και να προτείνει αυτό στη θέση και να την αποδεχτούν όλοι. Νομίζω ήταν μια καλή εξέλιξη και πλέον, όχι να πούμε είναι στα χέρια του Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης πλέον, εξετάζοντας όλα τα σημεία συγκοινωνιακά, οικονομικά, περιβαλλοντολογικά, να πει το σημείο και δεσμευτήκαν όλοι να μην έχουμε πρόβλημα μεταξύ μας, ούτε μπήκε εκεί, δεν μπήκε εκεί, να τελειώνει με το θέμα του δηματοποιητή. Όταν η αντιπολίτευση βγαίνει και λέει τα κατά λόγια με τον Αγγελόπουλο, νομίζω αυτό δεν θέλει πολλά. Ο κ. Αγγελόπουλος δουλεύει έξω, σαν περιφερειάρχης, έξω από τα κόμματα. Δεν κάνει διακρίσεις σε κανέναν. Ήδη είναι αποδεκτός σε όλη την Πελοπόννησο, όχι μόνο στην Κορινθία. Έχει λύσει τα προβλήματα σε όλους τους νομούς. Ο μόνος νομός ο οποίος δεν μπορεί τελικά να συμφωνήσει που θα πάει ο δηματοποιητής είναι ο δικός μας. Και νομίζω αποφασιστικά ο κ. Αγγελόπουλος και αυτό πρέπει να κάνει στη θέση που είναι και την αποφασιστικότητα που τον διακατέχει, θα δώσει τη λύση. Πιστεύω σε λίγες μέρες να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ησυχάσουμε όλοι και να δρομολογήσουμε πλέον να μπει γρήγορα ο δηματοποιητής, ώστε να αρχίσει πλέον η πορεία της επεξεργασίας των απορριμμάτων. Σας έκανε λόγο για κάποιο χώρο συγκεκριμένο, συζητήσατε κάποια πρόταση? Όχι, χώρο δεν μιλάμε, ο κ. Περιφερειάρχης θα ανακοινώσει το χώρο. Έτσι, συζητήσαμε αρκετά πράγματα εκεί, δεσμευτήκαμε ότι ο κ. Περιφερειάρχης θα ανακοινώσει το χώρο αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους για όλες τις θέσεις που μπορεί να παίζουν αυτή τη στιγμή. Οπότε μιλάμε πλέον ότι θα είναι δεσμευτική. Η κουβέντα θα είναι του κ. Αγγελόπουλου. Θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Πρέπει να τον έχει, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να έχουμε τον πρώτο λόγο, ας έχουμε τον τελευταίο. Ας τον έχει τον πρώτο κ. Αγγελόπουλος.